Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, με δύο θέματα κυρίως θα ασχοληθούμε σήμερα και το ένα έχει να κάνει με μία υπόθεση δολοφονίας και εξαφάνισης ταυτόχρονα, η οποία συνέβη πριν από ένα χρόνο στην Σαλαμίνα και την οποία η αστυνομία δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξιχνιάσει. Το κορίτσι η Νατάσα, 22 ετών πέρυσι τον Ιούλιο, βρισκόταν με έναν φίλο της, τον Γιώργο, με τον οποίο διατηρούσε σχέση και είχαν βρεθεί εκείνη τη νύχτα να κουβεντιάσουν μετά το χωρισμό τους, ενδεχομένως για να τα ξαναβρούν, μέσα στο αυτοκίνητο, σε μια παραλία της Σαλαμίνας, στην παραλία της Φανερωμένης. Εξαφανίστηκε πριν από ένα χρόνο και κάτι μήνες, συγκεκριμένα στις 24 Ιουλίου του 2011, μέχρι τώρα αγνοούνται τα ίχνη της, ενώ ο φίλος της, ο Γιώργος, βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο αυτοκίνητο που επέβαιναν. Τα μοναδικά ίχνη μέχρι σήμερα της Νατάσας ήταν κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο δρόμο προς το δάσος. Υπάρχει μια δασόδης περιοχή εκεί στην παραλία της Φανερωμένης στην Σαλαμίνα και εκεί βρέθηκαν κοιλίδες αίματος της Νατάσας. Από το DNA δηλαδή που διενήργησε η αστυνομία βρέθηκε ότι είναι το DNA της εξαφανισμένης Νατάσας. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρετε μια μικρή γεύση από το τι θα δείτε σε λίγο. Θρίλερ στη Σαλαμίνα. Ανεξιχνίαστη παραμένει 14 μήνες μετά η δολοφονία ενός 27χρονου και η εξαφάνιση της 23χρονης φίλης του, έπειτα από μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Για σκεφτούν μόνο ένα πράγμα. Μένα ο Γιώργος πίσω δεν έρχεται. Ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι παιδιά τα δικά τους. Περνάμε ένα μεγάλο Γολγοθά εδώ και ένα χρόνο. Γιατί είναι 14 μήνες ακριβώς που ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι ο ένας νεκρός και ο άλλος αγνοούμενος, χωρίς να ξέρουμε αν είναι στη ζωή. Ποιος ή ποιοι σκότωσαν τον Γιώργο Μπάκα και εξαφάνισαν την Νατάσα Πέργη, 14 μήνες μετά οι γονείς του ζητούν απαντήσεις. Έχουμε κάνει μια εκτεταμένη έρευνα εκεί στην Σαλαμίνα. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ευχόμαστε να έχουν λάβει υπόψη τους οι αρχές. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση, καθώς δεν πρόκειται για ληστεία. Δηλαδή, τα δύο παιδιά έκλεισαν ραντεβού εκείνο το βράδυ, την πήρε με το αυτοκίνητό του δολοφονημένος Γιώργος, την πρώην αγαπημένη του, την Νατάσα, όπως είπαμε, διατηρούσαν δεσμό. Είχαν χωρίσει για κάποιο χρονικό διάστημα και είχαν αποφασίσει εκείνο το βράδυ να ξανασυναντηθούν για να μιλήσουν. Την παίρνει λοιπόν την Νατάσα με το αυτοκίνητό του και πάνε σε ένα μέρος, σε μια τοποθεσία έτσι απόμερη, που πάνε τα ζευγαράκια το βράδυ στην παραλία της Φανερωμένης για να τα πούν. Το ίδιο βράδυ λοιπόν, μέχρι το πρωί, δεν δίνουν κανένα σημείο ζωής, οι γονείς αρχίζουν να ανησυχούν. Παίρνουν τηλέφωνο η μία οικογένεια την άλλη, συγκεκριμένα η μαμά της Νατάσας να ρωτήσει που είναι την άλλη οικογένεια. Τα παιδιά έχουν εξαφανιστεί και αρχίζουν να ψάχνουν τα παιδιά τους. Για την ακρίβεια, το αυτοκίνητο με το δολοφονημένο Γιώργο δεν ανακάλυψε η αστυνομία. Το ανακάλυψε η μία οικογένεια, συγκεκριμένα ο φίλος, ένας φίλος της μάνας της κοπέλας. Έψαχναν στη Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα δεν είναι και κανένα τεράστιο μέρος, είναι συγκεκριμένα τα μέρη που μπορεί να έχει πάει ένα ζευγάρι. Και ψάχνοντας λοιπόν εκεί με το αυτοκίνητο, αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα. Ο Γιώργος στο πίσω κάθισμα, νεκρός, είχε δεκτεί σφαίρες από καραμπίνα. Δίπλα κάτω στο πάτωμα, τα παπουτσάκια της κοπέλας, παρατημένα τα σανδαλάκια της. Η τσάντα της παρατημένη, άρα αυτός που χτύπησε, αυτός που δολοφόνησε, αυτός που απήγαγε, δεν είχε σκοπό τη ληστεία. Η τσάντα της παρατημένη στο μπροστινό κάθισμα και 700 μέτρα πιο κάτω, στο δρόμο προς το δάσος, ένα πεταμένο σκουλαρίκι της Νατάσας και κοιλίδες αίματος.
Αυτά είναι τα μέχρι τώρα στοιχεία. Να πούμε ότι ο Παναγιώτης Σουρέλης είναι στέλεχος σύνταξης. Παναγιώτη, δώσε μας μερικά ακόμα στοιχεία για την υπόθεση, την οποία σε λίγο θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Θα έρθουν εδώ οι γονείς. Οι γονείς οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ μεγάλη υπομονή μέχρι να ζητήσουν νέα δημοσιοποίηση της υπόθεσης, καθώς έχουν περάσει 14 μήνες και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στην έρευνα την αστυνομική. Και υπάρχουν στοιχεία, εγώ επιμένω, υπάρχουν στοιχεία ενδεχομένως αναξιοποίητα. Οι γονείς λοιπόν έχουν απειβδίσει. Η μάνα ψάχνει τη χαμένη κόρη και η οικογένεια του Γιώργου ψάχνουν να βρουν το δολοφόνο του παιδιού της. Το ποτήρι της υπομονής έχει ξεχυλήσει και για τις δύο οικογένειες. Είναι όπως ακριβώς θα λες, Τατιάνα. Από τη μία έχουμε ένα 27χρονο παλικάρι δολοφονημένο μέσα στο αυτοκίνητό του και από την άλλη πλευρά το δράμα μιας άλλης οικογένειας που δεν ξέρει αν το κορίτσι σήμερα είναι ζωντανό ή νεκρό. Είναι το ζευγάρι που μόλις είδαμε στις φωτογραφίες. Ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Το τελευταίο διάστημα μπορεί να ήταν σε διάσταση, ωστόσο είχαν κάνει μια προσπάθεια επανασύνδεσης. Ήταν η δεύτερη φορά τους τελευταίους 6 μήνες που από την ημέρα του Μακεϊού, του συγκεκριμένου φωνικού, που είχε βγει στην παραλία για να συζητήσουν να τα ξαναβρούν. Και το κλίμα ήταν εξαιρετικά καλό, όπως μας μεταφέρουν και φίλοι και συγγενείς τους. Παρ' όλα αυτά, όμως, αυτή η προσπάθεια επανασύνδεσης κατέληξε σε τραγωδία υπό αδιευκρίνητες συνθήκες. Πήγαμε στη Σαλαμίνα επί 2 ημέρες. Εκεί αντιμετωπίσαμε πολλά κλειστά στόματα, ένα πολύ ομιχλώδες τοπίο. Αν και έχουμε να κάνουμε με 2 νέους ανθρώπους, και το λογικό είναι πολλοί να θέλουν να βοηθήσουν, να βάλουν το λιθαράκι σε αυτή την έρευνα που κάνει η αστυνομία, που κάνουμε και εμείς, προκειμένου να δούμε τι έχει συμβεί. Μιλήσαμε με τους γονείς. Οι άνθρωποι μας αντιμετώπισαν στην αρχή με κάποιον δισταγμό. Θα τους ακούσουμε και στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Και ήδη 14 μήνες ακούν από την αστυνομία ότι κάνει κάποιες έρευνες, προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι, αλλά μέχρι σήμερα μηδένει στο πηλίκο. Οι έρευνες κινούνται στο σκοτάδι και δεν έχουμε κανένα νεότερο. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία είναι πολλά. Με αυτή την υπόθεση θα ασχοληθούμε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή. Σε λίγο, όπως σας είπα, θα είναι εδώ και οι δύο οικογένειες και θα σας παρουσιάσουμε την έρευνα που κάναμε εκεί στο νησί, στο οποίο θα επιστρέψουμε σήμερα και θα επιμείνουμε. Τώρα, θα ήθελα λίγο να δούμε εντωμεταξύ ένα άλλο θέμα, το οποίο έτσι πολύ μας πληγώνει. Ακούμε για το ρατσισμό που δέχονται εδώ στη χώρα μας, από ακροδεξιά στοιχεία συχνά, μετανάστες ή, όπως τους αποκαλούν πολύ, λάθρομετανάστες. Η αλήθεια είναι ότι και οι Έλληνες, αυτή την περίοδο, σε χώρες της Ευρώπης, δέχονται πολύ έντονο ρατσισμό. Πέφτουν θύματα ρατσισμού και τα Ελληνόπουλα στα σχολεία και οι Έλληνες έξω εργαζόμενοι. Ξέρετε ότι στη Γερμανία έχουν βγει ανέκδοτα για τους Έλληνες. Ξέρετε ότι στη Γερμανία πολύ συχνά ακούνε Έλληνας και απαντάνε «Α, καλά τα φάγατε εσείς, δεν έχουμε δανεικά». Ξέρετε ότι πάνε τα Ελληνόπουλα πολύ συχνά στα γερμανικά σχολεία και πέφτουν θύματα ρατσισμού από τα υπόλοιπα παιδάκια, από όσα ακούν τα άλλα παιδάκια στο σπίτι τους για την Ελλάδα. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο περισσότερα. Ο ταξιτής αντιλήφθηκε ότι μιλάγα μόνο σε ελληνικά και σε αγγλικά πλέον, τα οποία μιλούσα και πολύ καλά κατά ένα έτσι, πώς να το πω, εντυπωσιακό τρόπο, γιατί οι Γερμανοί συνήθως δεν εκφράζονται στα αγγλικά. Άρχισα να ρωτάει από πού είμαστε και λοιπά, είπαμε την Ελλάδα και μας κάνει την εξής φοβερή ερώτηση. Στην Ελλάδα, λέει, τα δέντρα έχουν σταματήσει να ρίχνουν ευρώ. Το φακελάκι είχε γίνει πέρυσι και ακόμα τώρα είναι σήμα κατά τεθέν. Ο Έλληνας ο οποίος παίρνει φακελάκια, δεν πληρώνει φόρο, αποφεύγει, βγάζει τα λεφτά του στην Ελβετία, το οποίο είναι το σλόγγαν που κυκλοφορεί. Σλόγγαν έχουμε γίνει οι Έλληνες στο εξωτερικό, όπως ακούσατε να λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία, κύριος Κώστας Δημητρίου. Ανέκδοτα για τους Έλληνες που δεν δουλεύουν, που γλεντάνε, που ψωνίζουν με δανεικά. Η εικόνα μας στην γερμανική κοινή γνώμη και στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι η καλύτερη. Θα έλεγα είμαστε στο κατώτερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Μέρα νύχτα τα μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια εικόνα της Ελλάδας που υπόσχεται αλλά δεν κάνει πράγματα. Σας τη μεταφέρω έτσι όπως τη δείχνουν.
που χρωστάει και ζητάει περισσότερα και δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Βγαίνουν όλα ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, αυτά που ακούμε εμείς από φοροδιαφυγή, από ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν επιδόματα που δεν δικαιούνται και όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι η γνώμη των Γερμανών είναι, με απλά λόγια, εμείς σας πληρώνουμε και εσείς ή είστε διαφθαρμένοι ή είστε τεμπέληδες, δυστυχώς. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει για εμάς οι ξένοι. Η εικόνα σκληρή και εν πολύς άδικη. Και τα ρατσιστικά κρούσματα εις βάρος των Ελλήνων καθημερινά. Ακόμη και στο σχολείο. Θύτες και θύματα ρατσισμού, παιδιά. Υπάρχουν στα μικρά παιδιά που σνομπάρουν τους, τα ελληνάκια. Και υπήρχαν και τέτοια φαινόμενα και υπάρχουν στο σχολείο, γιατί βλέπουν στην τηλεόραση, ακούνε από τους γονείς τους και μεταφέρουν την εικόνα ότι να, εσείς οι Έλληνες τρώτε και παίρνετε μόνο δανεικά και δεν λέτε να χρωστάτε παντού, δεν πληρώνετε, δεν δουλεύετε, δεν προσφέρετε. Σας πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι εδώ με τα λεφτά μας και εσείς ζητάτε συνέχεια περισσότερα. Θύμα ρατσισμού έπεσε και ο ψυχίατρος κύριος Παναγιώτης Ζήκος, ο οποίος πριν από λίγους μήνες ταξίδεψε στο Βερολίνο για να συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο. Όπου πήγαινε και γινόταν αντιληπτό ότι ήταν Έλληνας, τύχαινε χλεβασμού και ειρωνικών σχολείων. Πάμε λοιπόν με τον ίδιο άνθρωπο σε ένα μαγαζί να ψωνίσουμε και πήγαμε στο ταμείο. Και μάλιστα με ένα ταμείο, ο οποίος η εμφάνισή του ήταν καθόλου γερμανική, ξανθός με μπλε μάτια. Μας κάνει μια παρατήρηση έτσι αρκετά, ας το πω έτσι, επιθετική, διότι ο συνάδελφός μου τόλμησε να βγάλει χαρτονομίσματα από την τσέπη του και όχι από πορτοφόλι, άρα κοινώς όχι καλά διπλωμένα, και άρχισε να μας λέει τέλος πάντων ότι το νομισμά μας πρέπει να το προσέχετε, άρα και τα χαρτονομίσματά του, διότι εσείς οι Έλληνες δεν προσέχετε τίποτα. Μέσα σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, οι Έλληνες που μεταναστεύουν καλούνται να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους. Η διαφορά με τη δεκαετία του 60 είναι ότι σήμερα δεν φεύγουν μόνο εργάτες, αλλά τα πιο φωτεινά μυαλά της χώρας. Η ανάγκη τους κάνει να εργαστούν οπουδήποτε, προκειμένου να επιβιώσουν. Υπάρχουν περιπτώσεις πολλών πτυχιούχων, οι οποίοι στα πρώτα βήματά τους δουλεύουν νυχτερινές δουλειές ως φύλακες. Δουλεύουν, όπως σας είπα, σε εστιατόρια και καφετέριες, προσπαθώντας να βρουν κάτι καλύτερο. Ένας πασκεπολίστας, ο οποίος έπαιζε στην Α και Β Εθνική στην Ελλάδα, αναγκάστηκε, επειδή δεν είχε η ομάδα χρήματα να τον πληρώσει, να έρθει. Ψάχνοντας εδώ πέρα, προς το παρόν δουλεύει σε εστιατόριο προσωρινά, όπως καταλαβαίνετε, ψάχνοντας να βρει κάτι καλύτερο, ίσως και σε κάποια ομάδα εδώ στη Γερμανία. Υπάρχουν και οι πιο τυχεροί. Μία από αυτές είναι η κυρία Καλούσα Ναυπακτήτη, χωρισμένη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Στην Ελλάδα διατηρούσε ένα κατάστημα, το οποίο έκλεισε. Στη συνέχεια εργάστηκε ως γραμματέας, πολίτρια και το τελευταίο ένα χρόνο ήταν άνεργη. Πήρε την απόφαση ζωής να φύγει για τη Γερμανία μέσω ενός γραφείου ευρέσεως εργασίας και δικαιώθηκε. Μετά από ένα χρόνο ανεργίας στην Ελλάδα, ακούστε μέσα σε πόσες ημέρες βρήκε δουλειά στη Γερμανία. Θα ήμουν ένα χρόνο άνεργη. Ερχόμενη εδώ πέρα, έχω αλλάξει τρεις δουλειές από επιλογή μου, γιατί εμένα δεν μου κάνανε οι συνθήκες εργασίας. Και το σύνολο που έχω μείνει εδώ άνεργη είναι 4 μέρες, και αυτό από επιλογή μου. Σε μόλις 4 ημέρες η ζωή της κυρίας Ναυπακτήτη άλλαξε. Βρήκε δουλειά, στάθηκε και πάλι στα πόδια της, είχε τη δυνατότητα να ζήσει αξιοπρεπώς τα παιδιά της και σε συνθήκες εργασίας, όχι δουλείας. Εδώ τώρα στη Γερμανία δουλεύω σε ένα γυροκομείο βοηθός κουζίνας. Δουλεύω 20 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή μισό ωράριο, 50%. Βγάζω γύρω στα 650 ευρώ το μήνα. Ενώ στην Ελλάδα που δούλευα full 8 ώρο, ας πούμε, έπαιρνα με κόπο και με δάκρυα, ας πούμε, 800 το μήνα. Ασφάλεια στο μεταξύ παίρνουμε από την πρώτη μέρα εργασίας. Δεν περιμένουμε να μαζέψουμε 51 ένσημα. Από τη μέρα που πιάνεις δουλειά, είσαι ασφαλισμένος. Έχοντας βρει εργασία, η γυναίκα έφερε στη Γερμανία τα δύο παιδιά της. Σε μια ξένη χώρα θα γνώριζε για πρώτη φορά τι σημαίνει κράτος πρόνοιας. Νοικιάζω ένα σπίτι που είναι γύρω στα 75 με 80 τετραγωνικά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Μου κοστίζει 650 ευρώ το μήνα με τα κοινόχρηστα, στα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνεται η θέρμανση. Και επειδή το γερμανικό κράτος θεωρεί ότι εγώ δεν μπορώ να επιβιώσω με το μισθό μου, το επίδομα παιδιών και με τη διατροφή που παίρνω για τα παιδιά,
Μου συμβάλλει και 360 ευρώ το μήνα για το ενίκιο και για τα έξοδα θέρμανσης. Παίρνω βοήθεια από το κράτος όσον αφορά το ενίκιο του σπιτιού. Παίρνω βοήθεια από το κράτος όσον αφορά επίδομα παιδιών, το οποίο βέβαια υποτίθεται ότι το έπαιρνα και στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα ήταν 320 ευρώ το χρόνο για δύο παιδιά. Και εδώ παίρνω 384 το μήνα για δύο παιδιά. Αυτή τη σύγκριση πρέπει να την ξανακούσετε. Στην Ελλάδα ήταν 320 ευρώ το χρόνο για δύο παιδιά. Και εδώ παίρνω 384 το μήνα για δύο παιδιά. Είναι κάποιες διαφορές σημαντικές που κάνουν αμέσως την καθημερινότητα να είναι πολύ πιο χαλαρή. Οι χώρες μου δεν έχουν ξαναδεί τόσο ήρεμοι. Κουρασμένοι ναι, αλλά και ήρεμοι. Και σαν να μην φτάνει ο ρατσισμός, οι δυσκολίες στο νέο ξεκίνημα, οι Έλληνες μετανάστες έχουν να αντιμετωπίσουν και την εκμετάλλευση από ορισμένους συμπατριώτες μας. Ακούστε την εμπειρία της κυρίας Ναυπακτήτη, η οποία άλλαξε τρεις δουλειές στη Γερμανία, διότι οι δύο πρώτες ήταν σε Έλληνες εργοδότες, ιδιοκτήτες εστιατορίων. Από Έλληνα εργοδότη δεν ασφαλίζεται ο εργαζόμενος ως ο Έλληνας εργαζόμενος, ναι, ο μετανάστης τέλος πάντων. Ο τρόπος είναι του στυλ, ας πούμε, και ευχαριστώ να λες που σε πήρα στη δουλειά μου. Και από εκεί και έπειτα, αν μπορείς να δουλεύεις και 25 ώρες στο 24ωρο, για τα ίδια χρήματα, τι καλά που θα ήταν. Γενικά υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει, ας πούμε, στον Γερμανό εργοδότη. Υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι οι οποίοι το εκμεταλλεύονται, φέρνουν από την Ελλάδα κόσμο και δεν τον πληρώνουν, δεν τον έχουν ασφαλισμένο και αν διαμαρτυρηθεί κάποιος τον πετάνε στην κυριολεξία στον δρόμο. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν φύγει για μόνιμη εγκατάσταση στη Γερμανία περισσότεροι από 20.000 Έλληνες. Ένα κύμα μετανάστευσης που έχει μετατραπεί σε τσουνάμι, αφήνοντας πίσω τα ερείπια μιας χώρας που προσπαθεί να ξαναβρει τη χαμένη της ταυτότητα. Είχε δύο σκέλη αυτή η έρευνα. Είχε το κομμάτι του ρατσισμού, καθώς οι Έλληνες πέφτουν θύματα ρατσισμού στη Γερμανία, ακόμη και τα παιδάκια στα σχολεία, όπως ακούσατε. Βρύθη ρατσιστικών ανεκδότων η Γερμανία για τους Έλληνες. Και το δεύτερο κομμάτι είναι όταν κανείς καταφέρει να πιάσει δουλειά στην Γερμανία, πόσο καλύτερες είναι οι συνθήκες, πόσο εξαιρετικά είναι τα επιδόματα, πόσο πιο κοινωνικό είναι το κράτος για μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της, όπως είδατε στο βίντεο. Ο κύριος Άγγελος Τεργίου είναι γιατρός. Καλώς ήρθατε. Έχετε γεννηθεί στην Γερμανία. Επισκεφτήκατε τη Γερμανία πρόσφατα. Αισθανθήκατε ότι πια τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ για τους Έλληνες εκεί και ότι μας βλέπουν ρατσιστικά? Σίγουρα έχουν αλλάξει και είναι πραγματικά κρίμα. Κοιτάξτε, εγώ Γερμανία γεννήθηκα, μεγάλωσα και από μικρό παιδί σίγουρα το φαινόμενο του ρατσισμού υπήρχε. Θυμάμαι από δημοτικό σχολείο που έτυχε να είμαι πολύ καλός μαθητής, να λένε οι δασκάλοι για ποιο λόγο ο Έλληνας είναι πιο καλός από εσάς και πείραζε λίγο τα γερμανάκια. Οπότε αυτό το φαινόμενο πάντα υπήρχε. Απλά είναι νομίζω στο χέρι μας πια να το αλλάξουμε και να αλλάξει αυτό το κλίμα γενικότερα. Πριν συνεχίσετε, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα μου πείτε την εμπειρία που βιώσατε στη Γερμανία. Βεβαίως. Θρίλερ στη Σαλαμίνα. Ανεξιχνίαστη παραμένει 14 μήνες μετά η δολοφονία ενός 27χρονου και η εξαφάνιση της 23χρονης φίλης του, έπειτα από μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Για σκεφτούν μόνο ένα πράγμα. Μένα ο Γιώργος πίσω δεν έρχεται. Ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι τα παιδιά τα δικά τους. Περνάμε ένα μεγάλο Γολγοθά εδώ και ένα χρόνο. Γιατί είναι 14 μήνες ακριβώς που ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι ο ένας νεκρός και ο άλλος αγνοούμενος, χωρίς να ξέρουμε αν είναι στη ζωή. Ποιος ή ποιοι σκότωσαν τον Γιώργο Μπάκα και εξαφάνισαν την Νατάσα Πέργη, 14 μήνες μετά οι γονείς του ζητούν απαντήσεις. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε το θρίλερ της εξαφάνισης της 23χρονης σήμερα, γιατί 22 ήταν πέρυσι όταν εξαφανίστηκε η Νατάσα από τη Σαλαμίνα και την ταυτόχρονη δολοφονία του φίλου της Γιώργου μέσα στο αυτοκίνητο που επέβαιναν εκεί σε μια παραλία της Σαλαμίνα. Σε λίγο θα ασχοληθούμε αναλυτικά. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, έχουμε κάνει έρευνα. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε τον κύριο Άγγελο Στεργίου, γιατρό.
ο οποίος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γερμανία και έχει σπουδάσει στην Αμερική. Τα πολύ σοβαρά κρούσματα ρατσισμού που δέχονται οι Έλληνες μετανάστες εκεί, τεμπέληδες που δεν δουλεύουν και δεν πληρώνουν φόρους, αποκαλούν Γερμανοί, ρατσιστικά ανέκδοτα, θύματα ρατσισμού και τα παιδάκια στα σχολεία, τα Ελληνόπουλα, στα γερμανικά σχολεία. Εσείς επισκεφτήκατε πρόσφατα τη Γερμανία. Έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν? Σίγουρα έχει αλλάξει. Υπάρχει δυσπιστία εναντίον των Ελλήνων. Αυτό είναι σίγουρο. Και το αντιμετωπίζουμε και εμείς στο ιατρικό κομμάτι, διότι εκεί που είχαν πολλές συνεργασίες με γιατρούς, νοσοκομεία στη Γερμανία, τώρα πλέον έχουν ερωτηματικό ότι μπήκαμε και εμείς στη ροή αυτή ότι θα κλέψουμε, θα κάνουμε κάτι κακό, δεν θα συνεργαστούμε. Και θέλαμε και χρειαστήκαμε μάλλον πάρα πολύ χρόνο για να τους δείξουμε ότι εμείς οι Έλληνες, το ελληνικό πνεύμα δεν έχει πεθάνει. Είμαστε οι φιλόσοφοι, έχουμε, η ιατρική γεννήθηκε εδώ πέρα. Και το φαινόμενο αυτό του ρατσισμού γενικότερα, σας τον έφερα και προηγουμένως, στη Γερμανία πάντοτε υπήρχε. Είναι ένα μικρόβιο που δυστυχώς η πολιτεία στη Γερμανία δεν είχε δώσει ποτέ μια αντιβίωση. Οπότε τώρα καταλαβαίνετε, με όλα αυτά που γίνανε, είναι σίγουρα στο παραένα να γίνει πολύ πιο χειρότερα. Οπότε πρέπει και εμείς, πιστεύω, σαν Έλληνες στη Γερμανία, και το λέω με πολύ μεγάλο, με μεγάλη προσοχή, διότι πολλά παιδιά Ελληνόπουλα πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο καθαρά που τους προβληματίζει να μιλάνε και τα γερμανικά καλά. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένας ρατσισμός με τη γλώσσα. Εκεί ξεκινάει. Οι Γερμανοί, πιστεύω σαν λαός γενικά, διότι πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι εχθροί των Ελλήνων, ότι μας βλέπουν με κακό μάτι. Απλά τους έχει περάσει τώρα αυτή η νότα ότι όπως δυστυχώς, και εδώ πρέπει να προσέξουμε, το 1933 που βρήκανε κάποια αιτήματα δικαιολογίες, μην φτάσουμε στην ίδια ροή. Να ρωτήσω κάτι. Κανένα ρατσιστικό ανέκδοτο για τους Έλληνες έχετε ακούσει τις μέρες, τον καιρό που πήγατε στη Γερμανία? Όχι, είναι προσεκτικοί να τα πούνε αυτά, διότι σαν γερμανοτραφείς, αν θέλετε, η απάντηση θα είναι πολύ άμεσα από μένα και θα τα ακούσουν πολύ άσχημα. Μια σου παιδί του Χίτλερ θα είναι η απάντηση. Οπότε, ρατσιστές μεν, αλλά με προσοχή. Με προσοχή. Μάλιστα. Είναι καλό πάντως να αναδεικνύουμε τέτοια θέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καθώς υπάρχει μια άνοδος κρουσμάτων ρατσισμού στην Ελλάδα, είναι καλό να θυμόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι και οι Έλληνες είναι μετανάστες και μπορεί εκεί που θα πάνε να αντιμετωπίσουν τα ίδια και χειρότερα. Γι' αυτό να δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στην υπόθεση που σας προανήγγειλα, το έγκλημα στην Σαλαμίνα και την ταυτόχρονη εξαφάνιση μιας 22χρονης πέρυσι της Νατάσας. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγα λεπτά θα έρθουν και οι δύο γονείς και οι δύο οικογένειες εδώ στο στούντιο να παρουσιάσουμε όλα τα στοιχεία της έρευνας που κάναμε. Με κρατούσαν, δεν με αφήνανε να έρθω. Τέλος πάντων, έφυγα, ήρθα στο αυτοκίνητο. Και είδα αυτό που δεν θέλω να το ξαναδώ. Από εκείνο το βράδυ ζω με τους εφιάλτες. Πολλές φορές κοιμάμαι τη νύχτα και ακούω τη φωνή της να μου ζητάει βοήθεια. Ένας 27χρονος δολοφονημένος. Μία 23χρονη σήμερα αγνοούμενη. 14 μήνες μετά, πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει το άγριο έγκλημα στη Σαλαμίνα. Μία βόλτα στην παραλία κατέληξε σε τραγωδία. Η οικογένεια του Γιώργου Μπάκα, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, και εκείνη της φίλης του, Αναστασίας Απέργη, της Νατάσας όπως την φώναζαν, η οποία χάθηκε μυστηριωδώς, αναζητούν ακόμη απαντήσεις. Ποιος ή ποιοι σκότωσαν τον νεαρό και πήραν μαζί τους την κοπέλα? Κυριακή 24 Ιουλίου 2011. Ο Γιώργος Μπάκας πηγαίνει το βράδυ σε μια καφετέρια στη Σαλαμίνα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, επικοινωνεί για τελευταία φορά με τη μητέρα του. Κάτι σε 11.30 ώρα πήρε τη μάνα το τηλέφωνο και τους είπε ότι φτιάξε μου λίγο τα ρούχα μου, γιατί αύριο έχω βάρδια και βάλε μου και φαγητό για να πάρω μαζί. Αυτή ήταν και η τελευταία συζήτηση που είχε με τη μητέρα του. Τον ρώτησε, Γιώργο, θα αργήσεις? Λέει, όχι μαμά, δεν θα αργήσω, πάω μια βόλτα και θα έρθω. Ο Γιώργος και η Νατάσα είχαν χωρίσει 6 μήνες πριν. Εκείνο το βράδυ θα συναντιόντουσαν σε μια προσπάθεια να τα ξαναβρούν. Της λέω, έχεις σκοπό να βγεις έξω? Μου λέει, ναι, θα πάω μια βόλτα, μου λέει. Λέω, μόνη σου? Μου χαμογέλασε λίγο, το κατάλαβα, ότι θα έβγαινε με τον Γιώργο.
γιατί είχαν χωρίσει για ένα διάστημα με τον Γιώργο, κάπου στους 6 μήνες. Και πρέπει να βρισκόντουσαν στο στάδιο της επανασύνδεσης τα παιδιά. Όμως οι δύο νέοι δεν γύρισαν στο σπίτι. Οι γονείς τους αντιλήφθησαν την απουσία τους το επόμενο πρωί. Πήγα στο δωμάτιο, δεν τα βρήκα. Ξύπνησα τη σύζυγο, λέω, μου λέει, δεν ήρθε. Όχι, δεν έχει έρθει. Πού είναι ο Γιώργος, σε πήρε κανένα τηλέφωνο. Λέει, τον έπαιρνα μέχρι τις 2:30, δεν το σήκωνε. Αναγκαστήκαμε και πήραμε τηλέφωνο εκεί στην καφετέρια που πήγαινε. Ρωτήσαμε, μας λέει, όχι, πρέπει να φύγει κατά τις 12 παράποδο. Ο Γιώργος δεν το είχε ξανακάνει αυτό το πράγμα, όταν ήθελε να αρκέσει και τέτοια, πάντα ειδοποιούσε, παρόλο που ήταν 27 χρόνια. Κάποια στιγμή επικοινώνησε η μάνα της κοπέλας με την κόρη μου και της είπε ότι είναι και η Νατάσα, λείπει από το σπίτι. Από εκεί και πέρα ξεσηκωθήκαμε, ψάχναμε. Αυτομάτως πήρα το κινητό μου και άρχισα και έπαιρνα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο της καλούσε κανονικά, αλλά δεν το σήκωνε κανένας. Η ανησυχία μου, καταλαβαίνετε, έγινε ακόμα μεγαλύτερη. Κάλεσα κάποιες φίλες της, κάποιον φίλο δικό μου γνωστό και αρχίσαμε και ψάχναμε στη Σαλαμίνα. Τα πιο πιθανά μέρη που μπορούν να πάει κάποιο ζευγάρι για να έχει τις ιδιαίτερες στιγμές του. Πήγαμε στα Σελήνια, πήγαμε στα Κανάκια, πήγαμε σε μέρη που πιο πολύ πήγαινε το μυαλό μας, μήπως τα παιδιά είχαν κάποιο τροχαίο. Του συνέβη κάτι και είχαν κάποιο τροχαίο. Το ένστικτο της μάνας και αισθανόμουν ότι το παιδί όντως κάτι του είχε συμβεί, όχι μόνο στο παιδί το δικό μου, και στο Γιώργο. Οι γονείς των δύο παιδιών πήγαν στην αστυνομία να καταγγείλουν την εξαφάνισή τους. Λίγη ώρα μετά χτύπησε το τηλέφωνο. Ένας φίλος της μητέρας της Νατάσας είχε βρει το αυτοκίνητο στην παραλία της Φανερωμένης. Ήρθαμε εδώ και είδαμε το αυτοκίνητο με τον Γιώργο μέσα δολοφονημένο. Έβλεπα το τζάμι σπασμένο. Όταν ήρθα εδώ, βλέπω το τζάμι, κατέβηκα. Βλέπω τζάμι, το τζάμι. Ποιο τζάμι από όλα? Το δεξί. Το πίσω δεξί. Και το αριστερό τζάμι ήταν μεσοκαταβρασμένο. Ο Γιώργος ήταν στο πίσω κάθισμα, περίπου στη μέση. Ήταν πυροβολημένος στο λαιμό? Ναι. Ήταν πυροβολημένος. Εμείς από το χαρτί που πήραμε για να γίνει κηδεία του παιδιού, έγραφε ότι είναι κυνηγητικό όπλο. Από εκεί και πέρα. Καραμπίνα δηλαδή. Το θέμα που αντικρίσαμε ήταν το Γιώργο στο πίσω κάθισμα χτυπημένο. Δεν ήξερα από τι ήταν χτυπημένος, από τι ήταν νεκρός. Και τα πράγματα της Αναστασίας στο κάθισμα δίπλα, την τσάντα της και τα προσωπικά της αντικείμενα. Στο μπροστινό κάθισμα. Στο πίσω κάθισμα ήταν τα παντοφλάκια της και γυαλιά σπασμένα επάνω. Και η Νατάσα άφαντη. Η εικόνα του νεκρού Γιώργου έχει αποτυπωθεί στο μυαλό του πατέρα του, όπως το τατουάζ με το όνομά του στο χέρι. Την τραγωδία θυμίζει σε όσους περνούν από την παραλία ένα τριαντάφυλλο, ακριβώς εκεί όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο με τον Γιώργο Μπάκα βρέθηκε σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, στο δάσος της Φανερωμένης. Μια περιοχή που το καλοκαίρι γεμίζει από κόσμο, από νεαρά ζευγάρια και οικογένειες που έρχονται για να απολαύσουν τη θάλασσα και το περίπατό τους. Κανείς όμως εκείνο το βράδυ δεν άκουσε τίποτα, ούτε καν από το στρατόπεδο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Καλοκαίρι εδώ. Έστω και 2 η ώρα να ήταν και 3 να ήταν, έχει πάντα κίνηση, ειδικά το καλοκαίρι. Ο δρόμος περνάνε, είναι τα φεριμπότ που πάνε απέναντι και αυτά. Απέναντι έχει στρατόπεδο. Εδώ πιο κάτω υπήρχε μια σκηνή. Εγώ που ρώτησα μου είπαν ότι δεν ακούσανε κάτι, μάλλον δεν ακούσανε κάτι. Ήταν κάποιο ζευγάρι στη σκηνή? Ναι, ναι. Σε τι απόσταση από εδώ? Γύρω στα 400 μέτρα. Δηλαδή δεν ακούσανε ούτε καν πυροβολισμό, δεν ακούσανε φωνές της Νατάσας. Η Νατάσα φαίνεται ότι αρπάχθηκε με τη βία μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν θα φώναξε. Αποκλείεται. Κάποιος άκουσε κάτι. Κάτι είδανε. Δεν μιλάνε όμως. Η Νατάσα δεν βρέθηκε ποτέ. Το μόνο που ειδοποιήθηκε είναι μια κοιλίδα αίματος μέσα στην καρδιά του δάσους της Φανερωμένης. Σε αυτό το σημείο βρέθηκε μια μεγάλη κοιλίδα αίματος. Από τις έρευνες της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ήταν το αίμα της Νατάσας, ενώ ακριβώς απέναντι ένα γυναικείο σκουλαρίκι. Βρισκόμαστε σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από την παραλία, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο με τον Γιώργο. Για να φτάσει κάποιος εδώ, θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το δύσβατο χωμάτινο μονοπάτι.
14 μήνες οι γονείς ζουν στο σκοτάδι. Ποιοι είναι αυτοί που αποφάσισαν για τη μοίρα των παιδιών τους? Σήμερα απευθύνουν έκκληση ανθρωπιάς σε όσους είδαν ή γνωρίζουν κάτι. Ας με κοιτάξουν στα μάτια, να δούνε πώς είναι και ας σκεφτούν μόνο ένα πράγμα. Εμένα ο Γιώργος πίσω δεν έρχεται. Ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι τα παιδιά τα δικά τους. Και εύχομαι, ας είναι ο Γιώργος το τελευταίο άτομο που έφυγε με αυτόν τον τρόπο που έφυγε. Να βγει και να μιλήσει. Να βγει και να μιλήσει. Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι το δικό του το παιδί σε αυτή τη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, το δικό μου το παιδί. Να καταλάβει και εμάς που είμαστε γονείς, και εγώ και η οικογένεια του Γιώργου, ότι περνάμε ένα μεγάλο Γολγοθά εδώ και ένα χρόνο. Γιατί είναι 14 μήνες ακριβώς που ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι ο ένας νεκρός και ο άλλος αγνοούμενος, χωρίς να ξέρουμε αν είναι στη ζωή. Και είναι πολύ μεγάλο μαρτύριο για την οικογένεια τη δική μου να μην ξέρει τι έχει γίνει το παιδί αυτό. Πού βρίσκεται, με ποιους είναι, αν ζει, αν δεν ζει, πώς περνάει, τι αντιμετωπίζει, ποιους αντιμετωπίζει. Και όλα αυτά μέσα σε μια μεγάλη παρένθεση, γιατί. Στο σκοτάδι και οι έρευνες της αστυνομίας. Ο Δήμαρχος της Σαλαμίνας καταγγέλει την ελλειπή αστυνόμευση στο νησί. Μου προκαλεί και εντύπωση ότι μετά από 14 μήνες δεν έχει υπάρξει έστω και ένα στοιχείο ή μία πληροφορία γύρω από την εξέλιξη αυτού του στιγερού εγκλήματος. Όσο μας αφορά, ως Δημοτική Αρχή, επανειλημμένα έχουμε κάνει έγγραφα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και ζητούμε την ενίσχυση της αστυνόμευσης στο νησί μας, γιατί η Σαλαμίνα ιδιαίτερα το καλοκαίρι είχε πάνω από 300.000 κατοίκους, αλλά και τους υπόλοιπους μήνες ο πληθυσμός μας αγγίζει σε μόνιμη βάση τις 100.000. 14 μήνες μετά, οι τραγικοί γονείς ζητούν απαντήσεις σε δύο ερωτήματα. Ποιος δολοφόνησε τον Γιώργο Μπάκα και εξαφάνισε την Νατάσα Απέργη? Και κυρίως, γιατί? Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπάκας, ο πατέρας του δολοφονημένου Γιώργου. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπάκα. Καλώς σας βρήκα. Δύσκολη εκπομπή για σας. Βλέπετε το παιδί σας, θυμάστε τα γεγονότα, έχει περάσει ένας χρόνος. Πρέπει να είστε δυνατός σήμερα. Όσο μπορούμε. Δύσκολη εκπομπή και για σας. Έχετε να δείτε την κόρη σας ένα χρόνο και κάτι μήνες. 14 μήνες. Θυμάστε, πονάτε, ζείτε με την αγωνία και ένα μεγάλο γιατί. Δεν ζούμε, κυρία Τατιάνα. Επιβιώνουμε μόνο. Αυτό που ζούμε εμείς, οι οικογένειες αυτές, είναι ότι επιβιώνουμε. Δεν ζούμε. Δεν υπάρχει ζωή. Όταν μια οικογένεια έχει χάσει το παιδί της και άλλη μια οικογένεια δεν ξέρει που βρίσκεται το παιδί της, δεν ζει. Απλά επιβιώνει. Και να πω, γιατί δεν το έχω αναφέρει μέχρι τώρα, η Νατάσα που βλέπουμε έγινε πολύ νωρίς μανούλα, έχει και ένα παιδάκι. Ήτανε πόσο χρονών το κορίτσι σας όταν έμεινε έγκυος, 16-17? Και... Όχι, ήτανε 21. 21. Πόσο είναι σήμερα, γιατί το παιδάκι είναι 4 ετών. Σήμερα 20 είναι... χρονών. 20, μάλιστα. Έχει λοιπόν και ένα μικρό παιδάκι, το οποίο έχει πάρει ο πατέρας του, την επιμέλεια, και το οποίο είναι και αυτό ένα θύμα της υπόθεσης. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να πάρουμε τα στοιχεία από την αρχή. Θα ήθελα να παρακαλέσουμε τον κόσμο, έχουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής, να βάλουμε και τα mail. Ό,τι πληροφορία μας δώσετε, η ανωνυμία σας είναι δεδομένη. Όποιος ξέρει κάτι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν και δεν μιλάνε, όποιος γνωρίζει έστω και ένα τόσο δά στοιχείο για την υπόθεση, η Σαλαμίνα δεν είναι κανένα τεράστιο μέρος. Ένα μικρό νησί είναι. Υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν. Ξέρουν πράγματα και δεν μιλάνε. Θα παρακαλέσουμε θερμά, ανώνυμα. Δεν χρειάζεται να δώσετε. Αν κάτι φοβάστε, γιατί μπορεί να φοβάστε κάτι. Αν φοβάστε, και ανώνυμα. Ένα mail. Ένα τηλεφώνημα. Να βοηθήσουμε στην έρευνα και κυρίως να κάνουμε και μια έκκληση στην αστυνομία. Εμείς ερευνώντας την υπόθεση, αγαπητοί γονείς, συνειδητοποιήσαμε ότι είναι μια υπόθεση που αν η ελληνική αστυνομία
είχε ασχοληθεί με ζήλο να βρει την άκρη, επειδή μας έχει αποδείξει ότι όταν θέλει να βρει κάτι το βρίσκει, αν είχε ασχοληθεί με ζήλο θα είχε λύσει την υπόθεση. Υπάρχουν πρόσωπα, υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν θέματα. Αισθάνομαι ότι δεν έχουν ασχοληθεί όσο πρέπει. Και τους καλούμε και μέσα από την εκπομπή. Ξέρουμε ότι είναι λίγοι αστυνομικοί στο τμήμα εκεί στη Σαλαμίνα. Ξέρουμε ότι η αστυνομία οφείλει πια να είναι παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι αν λίγο ασχοληθούν παραπάνω, θα αντιλήσουν την υπόθεση, γιατί έχουμε ικανότατους αξιωματικούς στην ελληνική αστυνομία. Κύριε Μπάκα, να ξεκινήσω λίγο πριν το μοιραίο βράδυ. Τα παιδιά σας διατηρούσαν σχέση για κάποιο χρονικό διάστημα. Ναι. Επίσημη σχέση. Ήρθαν μαζί, ναι. Έρχονταν στο σπίτι η Νατάσα, το παιδί στο σπίτι. Δεν είχαν σχέση κανονική. Για πόσο χρονικό διάστημα ήταν αυτή η σχέση? Ήταν ένας δεσμός ή ήταν κάτι σύντομο? Κοιτάξτε, αυτό ήταν τώρα... Μία χωρίζανε, μία ήντουσαν μαζί. Το τελευταίο διάστημα ήταν κανένα εξάμηνο, τώρα εφτάμηνο, το οποίο δεν ήντουσαν μαζί. Ήταν χρόνια αυτή η κατάσταση που συνεχίζω... Τουλάχιστον 2 χρόνια. 2 χρόνια. Ναι, ναι. Άρα ήταν μία σχέση η οποία είχε πάθος. Γιατί όταν χωρίζεις και ξανασμίγεις, χωρίζεις και ξανασμίγεις, έχει συνέστημα. Εσείς τι λέτε? Έτσι ακριβώς. Ήταν μία σχέση που είχε συνέστημα, η οποία ποτέ δεν τελείωνε. Το συνέστημα δεν ήταν μόνο συνέστημα. Ο Γιώργος για την Νατάσα έδινε τα πάντα. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του, να είναι ευτυχισμένη. Και για το παιδί. Έτσι. Και για το παιδί της που ήταν από άλλον άντρα, ναι, από το ναι, πρώτο είχε, της. Δεν είχε πρόβλημα. Εγώ που συζήτησα με τον Γιώργο, του είπα τα προβλήματα κάποια στιγμή που μπορεί να αντιμετωπίσει και να κάνει. Αλλά τελικά του είπα, Γιώργο μου, είναι απόφαση δική σου. Από τη στιγμή που εσύ έχεις αποφασίσει να κάνεις αυτό το πράγμα και να είσαι μαζί με την Νατάσα, δεν θα δεχτώ ποτέ από σένα, αν προχωρήσεις με την Νατάσα και κάνεις ένα παιδί, το παιδί αυτό να το παραμερίσεις, να το βάλεις στην άκρη. Τότε θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Είχατε καταλάβει, κυρία Ζούπου, είχατε καταλάβει ότι μπορεί η Νατάσα κάτι να φοβόταν? Μπορεί ο Γιώργος να έχει καταλάβει ότι κάποιος μπορεί να απειλεί την Νατάσα, ένα προσπαθούσε να την προστατέψει? Είχε υποπέσει την αντίληψή σας ότι μπορεί κάτι να απασχολούσε τα παιδιά, να απασχολούσε την Νατάσα? Γιατί τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι ήταν ένας τυχαίος ο οποίος πήγε να τους ληστέψει ή κάποιος ειδονοβλεψίας που πήγε και τους σκότωσε. Δεν μιλάμε για τέτοια υπόθεση. Εδώ είναι φως φανάρι. Δεν ειδικεύομαι στα αστυνομικά εγκλήματα. Από λίγο που ψάξαμε, είναι φως φανάρι ότι εδώ είναι κάποιος, αυτός που έχει κάνει τη δουλειά, που γνωρίζει το ζευγάρι και το γνωρίζει καλά. Κάποιος που έχει σχέση, φιλικό, συγγενικό, δεν ξέρω τι περιβάλλον, κάποιος που ξέρει. Δεν είναι ένα τυχαίο έγκλημα. Είχατε λοιπόν εσείς αισθανθεί ότι μπορεί να υπήρχε κάτι που να την απασχολούσε? Η Νατάσα ήταν τέτοιο παιδί που οτιδήποτε και να αντιμετώπιζε, γιατί επειδή και ο πατέρας της έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή, σε πολύ μικρή ηλικία, είναι 18 χρόνια τώρα πεθαμένος, είχαμε μια τέτοια σχέση αναπτύξει μεταξύ μας που ήμασταν περισσότερο σαν φίλες. Η Νατάσα πάντοτε μου έλεγε τα προβλήματά της, οτιδήποτε αντιμετώπιζε. Ακόμα και τα προβλήματα από τις φίλες της, να σας δώσω να καταλάβετε, οτιδήποτε την απασχολούσε, θα έρχονταν να μου το πει. Δεν είχε έρθει ποτέ να μου αναφέρει ότι είχε κάποιο πρόβλημα ή κάποιος την απειλούσε ή την ενοχλούσε κάποιος. Ποτέ. Ήταν ένα παιδί χαμογελαστό, ευδιάθετο. Πήγαινε στη δουλειά της, ερχότανε, πρόσεχε το παιδί της. Τη σχέση της με τον Γιώργο, υπήρχε κάποιος που μπορεί να μην την καλόβλεπε, κάποιος ο οποίος να την έβλεπε ανταγωνιστικά, κάποιος που να μην ήθελε η κόρη σας να είναι με τον Γιώργο? Δεν νομίζω. Από τους φίλους τους και από τις παρέες, όλοι μείνανε άναυδοι όταν το μάθανε. Εσείς αισθάνεστε ότι μπορεί ο γιος σας από κάτι να προστάτευε την αγαπημένη του? Το τι αισθάνομαι εγώ είναι
πολλά και διάφορα. Δεν είναι... Το θέμα είναι η ουσία του πράγματος ποια είναι. Τώρα το να αισθάνομαι εγώ ότι ο Γιώργος προστάτευε, ο Γιώργος, σας είπα και προηγουμένως, θα έκανε τα πάντα. Θέλω να πω, σας ότι... είχε μιλήσει, είχατε καταλάβει, είχατε ακούσει κάτι ότι μπορεί να υπήρχε κάποιο θέμα και ο Γιώργος να ήθελε να την προστατέψει, να την διεκδικήσει. Ο Γιώργος το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ ήρεμος. Όσο ήταν χωριστά με την Νατάσα, ήταν πολύ ήρεμος. Είχε ηρεμήσει, ήταν τέτοιο. Όταν ήταν λίγο με την Νατάσα, ήταν λίγο στην τσίτα. Ζοριζόταν. Ναι, ζοριζόταν λίγο. Γιατί εντάξει. Σας είπα, έδινε τα πάντα. Ήταν άνθρωπος που έδινε λοιπόν, πράγματα. Θα βάλουμε μια ανωτελεία να πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθω. Λοιπόν, για όσους δεν μας έχετε δει νωρίτερα και μπήκατε τώρα στην τροφιά μας, για όσους τώρα ανοίξατε την τηλεόρασή σας και βλέπετε το Star Channel, ασχολούμαστε με μια υπόθεση από την Σαλαμίνα, την οποία καλύπτει πέπλο μυστηρίου. Πρόκειται για τη δολοφονία του Γιώργου Μπάκα, τον βλέπετε στην φωτογραφία, και την εξαφάνιση της 23χρονης σήμερα, 22 ήταν πέρυσι τέτοια εποχή Ιούλη, φίλης του Νατάσας. Θα ήθελα να επαναλάβω για όσους δεν μας είδατε από την αρχή, έχουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εκεί. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, αν κάποιος είδε κάτι, να επικοινωνήσει τα τηλέφωνα που έχουμε στην οθόνη, να δώσουμε και τα mail μας, να στείλει mail. Η ανωνυμία του είναι δεδομένη, αν δεν επιθυμεί επώνυμα να κάνει την καταγγελία του, αρκεί να βοηθήσει. Γιατί είναι σαφές ότι κάποιοι ξέρουν και δεν μιλάνε. Να πούμε ότι βρέθηκε δολοφονημένος ο Γιώργος μέσα στο αυτοκίνητο που επέβαινε μαζί με την Νατάσα ένα βράδυ σε μια παραλία της Σαλαμίνας, την παραλία της Πανερωμένης. Την Νατάσα κάποιος την είχε αρπάξει από το αυτοκίνητο, ο Γιώργος καθόταν στο πίσω κάθισμα. Την Νατάσα κάποιος την είχε αρπάξει, βρέθηκαν μόνο το παπουτσάκι της μέσα και η τσάντα της. Και 700 μέτρα πιο κάτω, κοιλίδες αίματος της Νατάσας και ένα σπουλέρικι της. Από τότε η Νατάσα είναι άφαντη. Και μέχρι σήμερα, 14 μήνες μετά, οι γονείς δεν γνωρίζουν τίποτα. Ο κύριος Παναγιώτης, ο πατέρας του Γιώργου που είναι εδώ, δεν ξέρει πώς δολοφονήθηκε το παιδί του. Και είναι το στοίχημα της ζωής του να βρει τους δολοφόνους του παιδιού του. Και η κυρία Λίτσα περιμένει ένα σημείο ζωής από την κόρη της. Μου λέγατε ότι τις περιόδους που ήταν με την Νατάσα, ο γιος σας ήταν ανήσυχος. Ναι, ήταν λίγο στην τσίτα. Είχαν κάποιο. Δηλαδή, τον έπαιρνε να τάσα, ξέρω, αργά το βράδυ πήγαινε. Ήταν λίγο τσιτωμένος. Δεν ήταν. Όσο το τελευταίο διάστημα αυτό που ήταν, ήταν λίγο πιο ήρεμος, λίγο αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι όμως. Ήταν. Η σχέση τους όσο ήταν μαζί, και έφερνα και την κοπέλα, σας λέω, στο σπίτι και το παιδί και τέτοια. Αλλά είχε κάποιες στιγμές ο Γιώργος οι οποίες. Ξέρω, εντάξει, 2 ώρα, 3 ώρα το βράδυ. Γιώργο, αυτό, ο Γιώργος αμέσως με τη μία ήταν και του λέγανε Γιώργο, μου πας, ξέρω εγώ. Μπαμπά, φεύγω, πάω στην Νατάσα. Εντάξει, δεν υπήρχε. Η κόρη σας δούλευε νύχτα, γι' αυτό έφευγε και νύχτα να την πάρει. Όχι, δεν δούλευε νύχτα. Παλιά δούλευε νύχτα. Στην καρδαρόμπα ενός. Παλιότερο, ναι, δούλευε σε ένα μαγαζί και δεν ήταν μπαρ. Ήταν κέντρο διασκέδασης στη Σαλαμίνα. Και δούλευε στην καρδαρόμπα η κοπέλα. Αλλά δούλεψε 3 μήνες μόνο. Γιατί ήταν και το μωρό μικρό και σταμάτησε. Και τώρα τελευταία που δούλευε. Τώρα τελευταία δούλευε σε ένα fast food άδικο, εκεί κοντά στην παραλία της Σαλαμίνας. Είναι φίλοι της τα παιδιά που έχουν το μαγαζί, είναι οικογενειακή επιχείρηση και δούλευε εκεί. Πήγαινε συνήθως το πρωί στις 10 η ώρα και μέχρι τις 5.30-6 ώρα το απόγευμα δούλευε. Ήταν λίγες οι φορές που έκανε βράδινη βάρδια. Περισσότερο επειδή είχε το μωρό, ο εργοδότης δεν την άφηνε να κάνει βραδινές βάρδιες. Και αν την έπαιρνε βραδινή βάρδια, μέχρι τις 11.30-12 η ώρα πάντοτε σχόλαγε, ήταν στο σπίτι. Αλλά ήταν λιγοστές οι φορές. Περισσότερο δούλευε από το πρωί στις 10 μέχρι και το απόγευμα στις 5.30-6 ώρα το απόγευμα. Εσείς γιατί λέτε ότι πήγαινε νύχτα και την έπαιρνε. Χρειαζόταν για το παιδί.
πήγαινε, ήθελε να, ξέρω εγώ, ήταν άρρωστο το παιδί, τον έπαιρνε τηλέφωνο, Γιώργο, έτσι και έτσι είναι άρρωστο το παιδί. Ο Γιώργος δεν έλεγε όχι, δεν μπορούσε. Δηλαδή, όταν άνθρωπος τη ζητούσε οποιοδήποτε και φίλος του, και ο Γιώργο πήγαινε με, και δεν έλεγε ποτέ όχι. Ήταν ένα παιδί. Τώρα τι να πω, να πω εγώ για τον Γιώργο. Λέει μια παροιμία, αν δεν πεινέψει το σπίτι σου, θα παίζει να σπλακώσει, αλλά. Αν ρωτήσετε, οπουδήποτε ρωτήσετε, θα μάθετε για τον Γιώργο. Δεν είναι. Τι να πω για τον Γιώργο. Ότι ήταν ένας άγγελος. Τι να πω. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δούμε μία μαρτυρία. Έχει να κάνει με την κόρη σας, την Νατάσα. Μας μίλησε ο πρώην άντρας της, ο πατέρας του παιδιού της, που έχει πάρει τώρα το παιδάκι, το οποίο παιδάκι είναι 4 χρονών και το μεγαλώνει αυτός. Να δούμε τι μας είπε. Σεπτέμβριος 2010. Το χαμόγελο της ευτυχίας είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπο της Νατάσας Απέργη. Βαπτίζει τη μονάκριβη κορούλα της. 2 χρόνια μετά, το 4 ετών κοριτσάκι δεν γνωρίζει που βρίσκεται η μητέρα του. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, νιώθει όμως βαριά τη σκιά της απουσίας. Όπως δηλώνει στην κάμερα, ο πατέρας της και πρώην σύντροφος της Νατάσας, Νίκος Τεμπέλης. Ότι λείπει, σίγουρα το έχει καταλάβει. Το τι μπορεί να έχει συμβεί, το πώς να έχει συμβεί κλπ. Δεν το έχει καταλάβει σίγουρα η μικρή. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε συνέχεια να τη θυμίζουμε την Νατάσα για να μην ξεχάσει ότι είχε και μία μάνα ή έχει μία μάνα, έτσι. Μέχρι να μάθουμε τι έχει γίνει. Ο Νίκος και η Νατάσα γνωρίστηκαν το 2005. 16 χρονών τότε, η κοπέλα γοητεύτηκε από τον DJ του μαγαζιού με τον οποίο δούλευε μαζί. Δούλευαμε μαζί. Γνωριστήκαμε στο κλαμπ. Εγώ ήμουν DJ. Και η Νατάσα τι δουλειά έκανε? Ήταν στην καρδαρόπα. Το 2008 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους. Όμως λίγους μήνες πριν, ο Νίκος και η Νατάσα είχαν αποφασίσει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στη ζωή τους. Τι σχέσεις κράτησατε από τότε? Πολύ καλές. Πολύ καλές σχέσεις. Λόγω του ότι θα έρχονταν ένα παιδί στον κόσμο, έπρεπε αναγκαστικά και μόνο να κρατήσουμε πολύ καλές σχέσεις. Ο Νίκος έφτιαξε τη ζωή του με μια άλλη γυναίκα. Η Νατάσα γνώρισε τον Γιώργο. Τον ήξερα τον Γιώργο πολύ καλά. Πολύ καλά και πριν την Νατάσα. Κάναμε παρέα δηλαδή. Μετέπειτα, αφού έμπλεξε με την Νατάσα, δεν μπορούσα εγώ να κάνω κάτι, να κάνω ακόμα παρέα με τον Γιώργο. Δουλεύατε μαζί στο κλαμπ για κάποιο διάστημα? Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Ο Νίκος, όπως λέει, είπε στη σοκ όταν έμαθε ότι βρέθηκε δολοφονημένος ο Γιώργος, ενώ η Νατάσα αγνοήτο. Ήμουνα στη δουλειά και με πήραν τηλέφωνο, η γυναίκα μου συγκεκριμένα, και μου λέει: έμαθα, λέει, ότι πυροβόλησαν τον Γιώργο. Και υποκάλωσα έτσι. Έπαθα πλάκα. Και έφυγα κατευθείαν από τη δουλειά για να πάω να δω τι έγινε. Και μου λένε ότι είχε χαθεί και η Νατάσα εκείνη η μέρα. Οπότε ήταν διπλό το σοκ. Μου φέραν το παιδί εδώ και άρχισαν οι έρευνες. Αυτά δεν ξέρω κάτι άλλο για την υπόθεση. Εσύ πόσο καιρό πριν είχες μιλήσει με την Νατάσα ή τον Γιώργο? Είχαμε μιλήσει πριν 3 μέρες, μέχρι την Πέμπτη. Γιατί ήθελε να έρθει να πάρει το παιδί, το είχα πάρει εγώ για να το έχω εδώ πέρα να παίξουμε. Και την Πέμπτη το απόγευμα μιλήσαμε για να τη πάω το παιδί από το σπίτι. Όλους αυτούς τους μήνες έχουν μπει στο μυαλό του διάφορες σκέψεις για το τι μπορεί να συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα τυχαίο γεγονός, αλλά επειδή έχει περάσει τόσο καιρός, είναι λίγο δύσκολο να κάτσω να σκεφτώ αυτό. Δηλαδή, η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν ότι ίσως υπήρχε κάποιος ειδονοβλεψίας στην περιοχή, ο οποίος να ήταν και κυνηγός συνάμα και να έγινε έτσι το έγκλημα. Αλλά μετά από τόσο καιρό, με μια εξαφάνιση, είναι λίγο δύσκολο να υπήρχε αυτό. Κάτι θα είχε βρεθεί. Ναι, σίγουρα. Έστω το παραμικρό στοιχείο. Σήμερα μεγαλώνει μαζί με τη σύζυγό του το κοριτσάκι που απέκτησε με την Νατάσα. Όπως λέει, τρέμει τη στιγμή που η μικρή θα το ρωτήσει τι συνέβη στη μητέρα της. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Να εξηγήσει ένα παιδί, αν η μητέρα του δεν ζει, το ότι δεν ζει και πώς έγινε, και αν ζει, αν φταίει ή δεν φταίει. Που δεν είναι δίπλα της. Ναι. Θα δούμε σε λίγο και σε ποιο σημείο έχουν φτάσει οι έρευνες της αστυνομίας. Ο Παναγιώτης Σουρέλης, που ήρθε στην Σαλαμίνα και έκανε το ρεπορτάζ, είναι στην αίθουσα σύνταξης.
κάτι θέλει να επισημάνει, Παναγιώτη. Συνήθως ο τόπος της τραγωδίας μιλάει και βγαίνουν στοιχεία από αυτόν. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μιλάμε για ληστεία, γιατί βρέθηκαν και τα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών και η κοπέλα βρέθηκε κλείδα αιμάτων σε μεγάλη απόσταση. Ίσως να έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση που σχετίζεται με το πάθος, όπως πολύ εύστοχα επισήμανες προηγουμένως. Υπάρχει ένα στοιχείο στην έρευνα που ενισχύει αυτό το ενδεχόμενο. Από τις πληροφορίες που έχουμε, το ζευγάρι, το οποίο είχε χωρίσει το τελευταίο εξάμηνο, συναντήθηκε εκείνο το μοιραίο βράδυ της 24ης Ιουλίου, μόλις για δεύτερη φορά. Το τελευταίο εξάμηνο. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω τους γονείς είναι αν αυτό το στοιχείο τους λέει κάτι, αν κάποιος ίσως να είχε ενοχληθεί από αυτή την προσπάθεια επανασύνδεσης, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεύτερη φορά συναντιούνται σε 6 μήνες και συνέβη αυτό το τραγικό. Μπορεί να είναι και σατανική σύμπτωση, μπορεί όμως και όχι. Κατά τη διάρκεια του χωρισμού, γιατί ήταν ένα ζευγάρι που μία χώριζε, μία ήταν μαζί, είχαν μείνει τώρα 6 μήνες. Είχαν μείνει 6 μήνες χώρια. Είχε υποπέσει την αντίληψή σας ότι μπορεί να είχε κάποιο άλλο φλερτ, να είχε γνωρίσει κάποιον άλλον άνθρωπο η κόρη σας? Όχι. Δεν είχατε καταλάβει? Όχι. Κάτι τέτοιο. Είχανε συναντηθεί με τον Γιώργο. Ο Γιώργος είχε έρθει και το διάστημα που ήταν χώρια με την Νατάσα, είχαν χωρίσει. Είχε έρθει και στο σπίτι, είχε δει και το παιδί. Και στο μαγαζί που δούλευε το βράδυ ο Γιώργος, σε ένα μικρό κλαμπ είχε πάει με παρέα η Νατάσα και βρισκόντουσαν, μιλάγανε. Και στην καφετέρια που σύχναζε, συναντιόντουσαν πολλές φορές. Μόλις τους δεύτερη φορά μικρή, όμως. Και βλεπόντουσαν. Ναι, αλλά θέλω δεν να υπήρχε... πω ότι το ζευγάρι δεν ήταν μαζί. Όχι, όμως. Δεν ήταν μαζί. Ρωτώ αν μπορεί κάποιος βλεπόντουσαν, να... Βλεπόντουσαν, μιλάγανε όμως. Κάποιος να τους διεκδικούσε την κόρη σας. Μόνοι τους έξω, μόλις κάποιος να έδειχνε ενδιαφέρον. Δεν γνωρίζω. Ήταν μόλις η δεύτερη φορά όμως, κυρία Ζούπου, που βρέθηκαν το τελευταίο εξάμηνο από κοντά, οι δυο τους, για να συζητήσουν. Ήταν μόλις η δεύτερη φορά. Ναι, ναι. Εσείς τι λέτε? Εγώ εκείνο που ξέρω από τον Γιώργο είναι ότι. Μάλλον δεν το ήξερα ότι έχει ξαναβγεί με την Νατάσα. Τώρα, κάποια στιγμή έμαθα και εγώ εκ των υστέρων βέβαια ότι ήταν η δεύτερη φορά που βγήκε από κάποιους φίλους. Ας υποθέσουμε φίλοι, τέλος πάντων, εντάξει. Και το έμαθα από εκεί. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι είχα πάει 2-3 φορές στο μαγαζί που δούλευε ο Γιώργος μια φορά την εβδομάδα. Και ήταν στη μηχανή και χτύπαγε τα ποτά το παιδί. Πήγαινε πολλές φορές στην Νατάσα. Και όταν πήγαινε καμιά πιτσιρίκα, έκανε αυτό δίπλα στο Γιώργο για αυτά, του στείλε κανένα μήνυμα, εσύ τη δουλειά έχεις με αυτό να και με αυτή να και τέτοια. Και μου τα έλεγε και ο Γιώργος, δεν ήτανε. Και του έλεγα και εγώ, εσύ παίζει τίποτα με καμιά, έλα ρε μπαμπά, μου λέει, εντάξει, άστο. Αυτά, τίποτα από εκεί και πέρα, δηλαδή δεν μου έδωσε κάτι, ούτε ότι τον απασχολούσε κάτι. Τώρα, για την Νατάσα τον απασχολούσε και τον απασχολούσε πιο πολύ για το παιδί. Ο Γιώργος λάτρευε το παιδί αυτό. Και μου το έλεγε. Μου λέει, δεν με νοιάζει αν θα χωρίσω με την Νατάσα. Με νοιάζει το παιδί. Γιατί, εντάξει, κάποια στιγμή πληγώθηκε πολύ από την Νατάσα. Και συμφωνήσαμε με την κυρία Λίτσα σε ένα σημείο ότι... Εντάξει, η Νατάσα δεν τον αγαπούσε έτσι το Γιώργο όπως ο Γιώργος αγαπούσε την Νατάσα. Και συμφωνήσαμε μαζί, μιλήσαμε κάποια στιγμή πριν την εκπομπή μάλλον και μου λέει, ναι Χρήστο, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν... Ήτανε πιο επιφυλακτική η Νατάσα. Δεν... Πιο μικρή. Πιο επιφυλακτική και λόγω του παιδιού είχαμε κάνει πολλές φορές συζητήσεις. Οπωσδήποτε μια μάνα είναι δύσκολο όταν υπάρχει και ένα παιδί. Να προχωρήσει εύκολα στη ζωή της. Ίσως επειδή και εγώ δεν έφτιαξα τη ζωή μου από τότε που έχασα, χάθηκε ο πατέρας της. Ίσως και εκείνη φοβότανε. Ίσως είχε και το φόβο. Σε αυτό το θέμα πολλές φορές δεν ήθελε να μου μιλήσει. Όταν της έλεγα ότι ο Γιώργος που είναι καλό παιδί, γιατί με τον Γιώργο είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Μου είχε πει επανειλημμένως ότι την αγαπούσε την Νατάσα. Η Νατάσα μπορεί να στάθηκε σε ένα σημείο να τον ερωτεύτηκε, αλλά να μην πέρασε στο στάδιο το να τον αγαπήσει. Μετά ήταν και μικρή στην ηλικία. Όταν ένας άνθρωπος αγαπάει και αγαπάει υπερβολικά, η Νατάσα ήταν κοπελίτσα, έμεινε μικρή έγκυος, μικρή μάνα. Ήθελε να ντυθεί λίγο πιο, να βάλει και την κοντή τη φούστα της, να βαφτεί και λίγο περισσότερο. Είχανε κάποιες μικροκόντρες αυτά τα πράγματα. Δεν ήθελε.
Βέβαια, ο Γιώργος της το έλεγε από καλό. Ότι μάνα είσαι, ξέρω εγώ, λίγο πιο, να μην βάλεις, ας πούμε, κοντό φουστάκι, να μην το ένα. Όμως εκείνη ήταν μικρή στην ηλικία. Ήταν μικρό κορίτσι, έβλεπε τις φιλενάδες της και ντυνόντουσαν, φτιαχνόντουσαν. Ήθελε και εκείνη το ίδιο. Ένας άνθρωπος όταν αγαπάει υπερβολικά, ζηλεύει κιόλας. Αυτό μου το είχε εκμυστηρευτεί, μου το είχε πει. Ζηλεύει, μου λέει μαμά, ζηλεύει. Ο Γιώργος Ωσόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Αυτή είναι μια υπόθεση, Γιώργο μου, επειδή είσαι πολύ πυρός αστυνομικός συντάκτης. Που είναι η δική μου προσωπική εκτίμηση με τα στοιχεία που έφερε από την έρευνά του ο Παναγιώτης Σουρέλης και που θα ξαναπάει σε Σαλαμίνα σήμερα. Και παρακαλούμε όποιον θέλει και χωρίς την κάμερα. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει στις κάμερες, ας μας δώσει τουλάχιστον τα στοιχεία του ρεπορτάζ, να μιλήσει χωρίς κάμερα. Είναι μια υπόθεση που αισθάνομαι ότι αν η αστυνομία έβαζε καλά κάτω τα κομμάτια του παζλ και ήθελε να βρει άκρη, θα είχε βρει τώρα. Είναι μια, όντως μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία, δεδομένου ότι υπάρχει και εξαφάνιση της νεαρής μητέρας, της νεαρής κοπέλας. Οι αστυνομικοί στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο εντόπισαν μετά από την βοήθεια μιας φίλης της, το έλεξαν για να δουν μήπως έχει κάποια κλίση, κάποιο μήνυμα, το οποίο ίσως και να τους οδηγήσει σε κάποια κατεύθυνση. Βρήκαν πάρα πολλά τηλέφωνα μέσα, τα έλεξαν όλα. Η πλειοψηφία αυτών των αριθμών ανήκε σε άτομα τα οποία βρέθηκαν, συνομίλησαν μαζί τους οι αστυνομικοί, δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποια τηλέφωνα τα οποία προέρχονται από τηλέφωνα la carte που λέμε, δηλαδή τηλέφωνα χωρίς σύνδεση, τα οποία δεν ήταν εφικτό να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες τους και να μπορέσουν να κληθούν να δώσουν και αυτές τις δικές τους εξηγήσεις. Η υπόθεση αυτή για πάρα πολλούς μήνες, για περίπου 3-4 μήνες, ήταν σε εξέλιξη. Ναι, αλλά μπορεί η ασφάλεια να γνωρίζει τα la carte τηλέφωνα από ποια κεραία, από ποια περιοχή έχουν γίνει? Αυτό είναι αλήθεια. Έγιναν κάποιες έρευνες και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος με σήμα που απεστάλησε η γειτονική χώρα. Υπήρχαν τηλέφωνα εκτός Ελλάδος που είχαν γίνει στο κινητό? Υπήρχαν άτομα που φέρονται να είχαν και τηλέφωνα με συνδέσεις από ξένη χώρα. Για αυτόν τον λόγο κάνανε και έρευνες προς... Από ποια χώρα? Από την Αλβανία. Από την Αλβανία, όμως δεν προέκυψε κάτι συγκεκριμένο. Στο αυτοκίνητο, στον τόπο του εγκλήματος, όπως λένε και οι αστυνομικοί, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό τα οποία ίσως να βοηθούσαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Επίσης, από τις κινήσεις και τις καταθέσεις που συγκέντρωσαν από τα άτομα τα οποία ήταν στο φιλικό περιβάλλον των δύο ατόμων, και του Γιώργου αλλά και της Νατάσας, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο. Ίσως να μην έγινε ολοκληρωμένη δουλειά, ίσως να μην υπήρχαν και στοιχεία, γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία. Όμως το θέμα είναι ότι έστω και ένα χρόνο μετά αυτή η έρευνα πρέπει να ξανανοίξει κάποια στιγμή, διότι οι γονείς της Νατάσας, η μητέρα της Νατάσας πρέπει επιτέλους να μάθει που είναι το παιδί της. Γιώργο μου, η Σαλαμίνα είναι νησί. Όταν κάποιος αρπάζει μια κοπέλα για να φύγει από εκεί, δεν μπορεί να φύγει κολυμπώντας. Έφυγε με κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι? Είτε με το καράβι της γραμμής, είτε με κάποιο σκάφος. Δύο τρόποι είναι οι βασικοί τρόποι για να φύγει, δύο δρόμοι είναι. Εκεί έγιναν οι απαιτούμενες έρευνες. Μήπως υπάρχουν κάμερες, μήπως υπάρχουν ATM τραπεζών που έχουν κάμερες, μήπως κάποιος είδε κάτι. Μέχρι στιγμής από τις... Λοιπόν, Γιώργο, θα σε διακόψω να πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με περισσότερα στοιχεία. Έχουμε και μία ακόμα μαρτυρία που θα ακούσουμε σε λίγο. Για όσους δεν μας παρακολουθήσετε από την αρχή, πραγματευόμαστε την ιστορία της δολοφονίας του Γιώργου Μπάκα, 27 ετών, στη Σαλαμίνα και της εξαφάνισης της 23χρονης σήμερα, 22 πέρυσι τέτοια εποχή, φίλης του Νατάσας. 14 μήνες έχουν περάσει και ακόμη καλύπτει πέπλο μυστηρίου την υπόθεση αυτή. Είναι εδώ ο μπαμπάς του Γιώργου που δολοφονήθηκε, η μητέρα της Νατάσας που έχει εξαφανιστεί. Αναφέρθηκε από τον Γιώργο τον Σόμπολο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ότι έχουν βρεθεί κλήσεις στο κινητό της κόρης σας από Αλβανία. Μου το εξηγήσατε. Θέλετε λίγο να το διευκρινίσετε για ποιο λόγο υπήρχαν κλήσεις από Αλβανία στο κινητό της? Είχα εγώ κάποιο φίλο, είχα σχέση.
με ένα παλικάρι από την Αλβανία και επειδή τα Χριστούγεννα πήγαινε στους δικούς του για διακοπές, πολλές φορές τον παίρναμε τηλέφωνο και εγώ και η Νατάσα να του πούμε τα χρόνια πολλά. Mm-hmm. Γι' αυτό και βρεθήκανε τέτοιου είδους κλήσεις. Ή αν δεν είχα εγώ μονάδες, έπαιρνα από το δικό της το κινητό. Mm-hmm. Γι' αυτό και βρεθήκαν αυτές οι κλήσεις στο κινητό της. Mm-hmm. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό, κυρία Στεφανίδου. Βεβαίως. Το θέμα δεν μας ενδιαφέρει αν είχε κλήσεις πριν 6 μήνες ή 5 μήνες ή 3 μήνες. Το θέμα είναι ότι τις μέρες αυτές, 4-5 μέρες, υπήρχαν οι κλήσεις από εκεί. Αυτό, ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το αν είχε κλήσεις πριν 6 μήνες, πριν 5 μήνες, πριν 3 μήνες, πριν 2 μήνες, δεν είναι μεμπτό. Αν υπήρχαν όμως κλήσεις στις μέρες αυτές και στα συγκεκριμένα σημεία και την Κυριακή ή τη Δευτέρα ή, το Σάββατο ή οτιδήποτε, αυτό πρέπει να εξεταστεί και να εξεταστεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι αντικείμενο αστυνομικής έρευνας και του δικού μας ρεπορτάζ. Είναι ένα κομμάτι της έρευνας που θα θέλαμε να γνωρίζουμε. Ο Αλβανός, αυτός πρώην σύντροφός σας, τι ηλικίας ήτανε? 33 χρόνια. Ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ελλάδα? Όχι, όχι. Είναι εκτός Ελλάδος από ό,τι έχω μάθει. Πρέπει να βρίσκεται στην Αλβανία. Λόγω ανέχειας από δουλειά και από τέτοια έχουν φύγει περισσότεροι γνωστοί του και φίλοι του και από εκείνους έμαθα ότι λείπει στην Αλβανία. Ήταν ένα πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση, γιατί είναι αυτός που βρήκε το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Εκείνη την ημέρα, τι έγινε εκείνο το πρωινό? Εκείνο το πρωινό ψάχναμε να βρούμε με το αυτοκίνητο το δικό του, με τις φίλες της. Είχαμε φάει όλη τη Σαλαμίνα για να βρούμε πού είναι η Νατάσα. Γιατί είχατε μιλήσει με την άλλη την οικογένεια. Ναι. Είχατε πει τα παιδιά λείπουν. Είχα πάω στο τμήμα και μου είχε πει ο κύριος Χρήστος, έρχομαι κι εγώ από εκεί. Ναι. Όταν με άφησε στο αστυνομικό τμήμα, του είπα: Θανάση, πήγαινε και μέχρι τη Φανερωμένη. Δεν έχουμε ψάξει να βρούμε τι. Εκεί καθόλου δεν έχουμε πάει. Μου λέει: Πάω και εκεί και γυρίζω. Και είναι αυτός ο νεαρός ο οποίος ανακάλυψε το αυτοκίνητο. Ναι. Του... Αμέσως μας πήρε τηλέφωνο και κατεβήκαμε και βρήκαμε τον Γιώργο στην κατάσταση. Δηλαδή, μας πήρε τηλέφωνο, μας λέει: Βρήκα το αυτοκίνητο του Γιώργου. Δεν μας είπε τίποτα άλλο. Mm-hmm. Για να μην μας. Δεν λέγονται το τηλέφωνο αυτά. Μια σχέση που τελείωσε μετά, η δική σας με τον... Από τη δική μου πλευρά, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έχω προσωπική σχέση. Δεν μπορώ. Λοιπόν, εντάξει, και είναι λίγο διαφορετικό το θέμα, κυρία Στεφανίδου. Τι εννοείται? Το πρωινό αυτό τι έγινε, γιατί και εγώ έψαχνα το αυτοκίνητο. Πέρασα από τη Φανερωμένη. Το αυτοκίνητο κάποια στιγμή εγώ δεν το είδα. Ας πούμε ότι δεν έβλεπα καλά. Εσείς περάσατε από την παραλία, δεν το είδατε καθόλου το αυτοκίνητο? Βεβαίως. Ναι. Κοιτάξατε στο σημείο. Έψαχνα να βρω το αυτοκίνητο. Όταν ξαναψάξατε εσείς στο μυαλό σας, κοιτάξατε στο σημείο που βρέθηκε? Τώρα, αν κοίταξα όταν έφερα στο μυαλό μου πίσω αυτά, δεν μπορώ να κρίνω αν... Το είδα ή δεν το είδα. Εσείς περάσατε και δεν το βρήκατε. Έψαχνα να βρω το αυτοκίνητο. Έψαχνα να βρω το Γιώργο, δεν έψαχνα να βρω το αυτοκίνητο. Και έψαχνα κάτι συγκεκριμένο. Περάσατε από τη Φανερωμένη και δεν το βρήκατε. Δεν το είδα. Εκεί όμως όταν μίλησα με την κυρία Λίτσα, μου είπε ότι θα πάει στην ασφάλεια. Ναι. Ήξερα ότι πρέπει να περάσουν 24 ώρες για να κάνεις κάτι. Εξαφάνιση, ναι. Αλλά λέω ότι αφού θα πάει στην ασφάλεια, θα πάω κι εγώ. Δεν υπάρχει θέμα. Πράγματι πήγα και όταν ανέβηκα στην ασφάλεια ήταν η κυρία Λίτσα, η κουμπάρα της Νατάσας και μια φίλη του, η Αμαλία. Σε 3 λεπτά χτύπησε το τηλέφωνο της Αμαλίας, της φίλης του. Ναι. Και την ώρα εκείνη λέει: Βρέθηκε το αυτοκίνητο του Γιώργου. Μου λέει: Πού βρέθηκε το αυτοκίνητο του Γιώργου? Λέει: Στη Φανερωμένη. Πράγματι, εγώ δεν, με το που μου είπαν σε Φανερωμένη, κατέβηκα, εκεί κατάλαβα πια ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί μου. Ήτανε τέτοιο. Και πράγματι πήγα και αντίκρισα, είδα αυτό που δεν θέλω να ξαναδώ στη ζωή μου. Είχανε περάσει πριν, γιατί εγώ ήμουνα μόνος μου και ήμουνα με τη μηχανή και δεν μπορούσα να οδηγήσω καλά και πήγα. Τι είχαν περάσει η κυρία Λίτσα, η κουμπάρα της και η Αμαλία. Και πήγα εκεί και είδα αυτό που... Να ρωτήσω κάτι. Μέσα στο αυτοκίνητο που βρέθηκε δολοφονημένος ο Γιώργος, υπήρχε και το κινητό της κόρης σας, έτσι? Ναι. Ποιος το πήρε το κινητό
από εκεί. Όταν ανακαλύψαμε ότι λείπει η Νατάσα, ναι. Εγώ άνοιξα την τσάντα μου και έπαιρνα τηλέφωνο στο κινητό της, ναι. Για να δω αν το κινητό της βρισκόταν στην τσάντα της και χτύπαγε ή το είχε πάρει μαζί της. Ναι. Και είπα στην κοπέλα, στην κουμπάρα της, άνοιξε την πόρτα να δεις αν είναι το κινητό του παιδιού μέσα. Ναι. Γιατί παίρνω και χτυπάει. Εκείνη δεν το σκέφτηκε καλά. Άνοιξε την πόρτα, έβγαλε το κινητό. Ναι. Είδε ότι χτύπαγε, μου λέει χτυπάει. Ναι. Όμως από εκεί και έπειτα δεν πρόσεξα. Το ξανάβαλε μέσα, είναι... το κράτησε μέχρι που ήρθε η αστυνομία. Από εκείνη την ώρα ήμουνα, όταν κατάλαβα πλέον ότι το τηλέφωνο ήταν μέσα και το παιδί δεν βρισκόταν πουθενά εκεί. Κυρία Στεφανίδου, να πω κάτι σε αυτό. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι εγώ δεν ήξερα ότι ο Γιώργος όταν έφυγε από την ασφάλεια, δεν ήξερα ότι είναι δολοφονημένος. Ναι. Το ένστικτό μου έλεγε όμως, γιατί το είπα και στην κόρη μου, ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο. Ο Γιώργος δεν το έχει ξανακάνει ποτέ 27 χρόνια. 27 χρόνια που ήταν, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Τη στιγμή εκείνη κατάλαβα, μέσα μου πέρασε πια, ότι με τον Γιώργο κάτι δεν πάει καλά. Έχω ένα ερώτημα όμως αυτό. Είναι δυνατόν να ξέρει ένας άνθρωπος, φίλος τους, ήταν φίλος ο Γιώργος με τις κοπέλες αυτές τώρα εδώ που συζητάμε, να ξέρει ότι πίσω έρχεται ο πατέρας του παιδιού και να πας να ανοίξει το αυτοκίνητο με ένα δολοφονημένο άνθρωπο μέσα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν θα έπρεπε να έχει ανοιχτεί το αυτοκίνητο. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, να πούμε ότι σε εκείνες τις στιγμές του πανικού, κανείς δεν σκέφτεται ότι αυτό είναι ένα στόχο εγκλήματος. Ούτε εγώ το σκέφτηκα, ούτε εκείνη το σκέφτηκε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία, αυτό θέλει ένα μήνυμα λογικής εκείνη την ώρα. Υπάρχουν στοιχεία μέσα στο αυτοκίνητο συγκεκριμένα. Τα στοιχεία δεν πρέπει να τα αγγίζουμε ποτέ. Δεν πρέπει να ακουμπάμε ένα αυτοκίνητο με ένα δολό. Πρέπει να έρθει αστυνομία, πρέπει να έρθει σήμανση. Το κινητό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για τη λύση τέτοιων εγκλημάτων. Ειδικά το κινητό δεν έπρεπε να το έχει ακουμπήσει και να το έχει πάρει κανείς. Είναι ένα θέμα. Θα θέλαμε να μιλήσουμε και με τη φίλη της, την κουμπάρα και φίλη της Νατάσας, να μας εξηγήσει γιατί πήρε το κινητό. Θέλεις την κάμερα, καλώς. Δεν θέλεις την κάμερα, δεν πειράζει, εκτός κάμερας. Τι πήρε το κινητό, τι έγινε, γιατί εκεί, καταλαβαίνετε, αρχίζουν σκέψεις. Εγώ τις είπα, ναι, εγώ τις αφαιρέθηκε είπα. Ένα κινητό, τα κινητά έχουν στοιχεία. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το θέμα, εντάξει. Ναι. Διαφωνώ σε αυτό το θέμα, γιατί... Στο ότι πήρε το κινητό μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν με ενδιαφέρει ποιος της το είπε. Ναι. Ναι, δεν απλά πρόβλημα ο το ποιος το είπε. Εμένα με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Ότι δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας άνθρωπος να ξέρει ότι έρχεται ο πατέρας του παιδιού, αφού τον έχεις δει δολοφονημένο. Είναι φίλος. Και ξέρεις ότι έρχεται. Πίσω έρχεται ο πατέρας του παιδιού. Ναι. Ανοίγεις το αυτοκίνητο και παίρνεις το τηλέφωνο. Για μένα είναι πράξη η οποία δεν θα την έκανα ποτέ. Ναι. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Και είναι, όταν η κόρη μου ήρθε δίπλα και ήμουν πεσμένος κάτω, την έπιασα και την τράβηξα από το πόδι να μην πλησιάσει το αυτοκίνητο. Και μένα πήγανε. Και μένα πήγανε. Γιατί να σας πω κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι... Και η Τζέννη και η Αμαλία, δεν ξέρω αν η κυρία Λίτσα το ήξερε, το ξέραν από πριν ότι η Νατάσα δεν είναι στο αυτοκίνητο. Και ότι ήταν μόνο ο Γιώργος δολοφονημένος. Δηλαδή, όταν θα πηγαίνανε, ο κύριος που πήρε τηλέφωνο, πιστεύω να τους ενημέρωσε ότι η Νατάσα δεν είναι στο αυτοκίνητο. Όχι, όχι. Ο Θανάσης, το μόνο που είπε είναι ότι βρέθηκε το αυτοκίνητο του Γιώργου. Εντάξει, είναι προσωπική μου άποψη. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που πήρε και εμένα έτσι που μου είπε, μου λέει το μόνο που είπα είναι ότι βρέθηκε το αυτοκίνητο του Γιώργου, γιατί δεν ήθελα να σας τρομάξω μέχρι να έρθετε στο σημείο εδώ πέρα. Αλλά αυτό που έγινε, να ανοιχτεί το αυτοκίνητο και να πάρω το τηλέφωνο. Ξέρω, και ποιος μου λέει εμένα. Εμένα ποιος μου λέει. Πάρθηκε μόνο το τηλέφωνο. Συγχωρείτε. Πάρθηκε μόνο το τηλέφωνο από το αυτοκίνητο. Ήταν μία λάθος κίνηση αυτή, αντικειμενικά λάθος κίνηση. Δεν έπρεπε να πειραχτεί ο τόπος του εγκλήματος. Απλώς εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ελαφρυντικό, ότι και η άλλη οικογένεια πάνω στον πανικό μπορεί να άκουσε το τηλέφωνο, το πήρε λάθος. Θέλουμε να μιλήσουμε με αυτή την κοπέλα. Θέλουμε να μας εξηγήσει για ποιο λόγο αφαίρεσε το κινητό μέσα από το αυτοκίνητο. Ποιος ήταν ο λόγος. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα φίλο του γιού σας που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα κύριε Τατιάνα. Καλησπέρα κύριε Χρήστο. Είμαι ο φίλος του Γιώργου, Αλέξανδρος. Ο στρατιωτικός.
Τι κάνετε? Γνωρίζετε κάτι για την υπόθεση που μπορεί να βοηθήσει? Γνωρίζω πολύ καλά κάποια, ας πούμε, πράγματα, γιατί εγώ με τον Γιώργο κάναμε παρέα τον τελευταίο καιρό. Είμαστε χρόνια φίλοι, από παιδική φίλοι, λόγω των επαγγελματικών δουλειών, το δικό μας δηλαδή, είχαμε απομακρυνθεί για λίγο διάστημα, αλλά ανατακτά χρονικά διαστήματα βρισκόμασταν και τα λέγαμε. Ο Γιώργος, δύο εβδομάδες πριν δολοφονηθεί, στο μαγαζί που δούλευε, στο κλαμπ αυτό που δούλευε και η κοπέλα που είχε εξαφανιστεί, δούλευε τσεκαδέρος, είχα πάει ένα βράδυ για να πιω ποτό. Με είχε καλέσει ο Γιώργος για να κάνουμε παρέα. Εκείνο το βράδυ είχε μπει η κοπέλα μέσα με δύο φίλες της. Ο Γιώργος εντωμεταξύ φάνηκε σαν να δυσανασχέτησε που την είδε. Και του λέω, Γιώργο, τι γίνεται? Του λέω, γιατί του λέω δυσανασχέτησε, ρε φίλε? Μου λέει, στην ψύχρα δεν θέλω, μου λέει, να τη βλέπω. Του λέω, ρε Γιώργο, εντάξει, του λέω, κάνε σαν να μην υπάρχει μπροστά σου, του λέω. Η ζωή συνεχίζεται, του λέω. Υπάρχουν κι άλλες κοπέλες. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι όταν ο Γιώργος είχε χωρίσει με την κοπέλα για ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, δεν γνωρίζω το ακριβώς πόσο, μου είχε πει ο ίδιος ο Γιώργος εμένα, ναι, ότι η κοπέλα είχε συνάψει σχέση με ένα παλικάρι Αλβανό. Λοιπόν, και γι' αυτό ο Γιώργος δεν ήθελε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή εγώ το ξέρω για τον ίδιο τον Γιώργο, δεν ήθελε να ξαναμπλέξει, ας το πούμε έτσι, με την κοπέλα, να ξανακάνει σχέση. Και αυτό που μου έλεγε είναι ότι τον ενοχλεί συνέχεια. Είναι αυτό που σας έλεγα με τα μηνύματα. Και σας λέω ότι κάνουμε πάρα πολύ παρέα, κάναμε με τον συγχωρημένο τον Γιώργο, γιατί έχω και φωτογραφία του. Ήμασταν πιτσιρικάδες μαζί. Και το λουλούδι που δείχνεται στην τηλεόραση, εγώ το έχω αφήσει. Και τι να σας πω, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι καθαρά ήταν μελετημένο να τον σκοτώσουνε. Μπορώ γιατί, να λοιπόν, σε ρωτήσω, να επιμείνω λίγο σε αυτό. Ο Γιώργος, ναι, λοιπόν, είναι σημαντική μαρτυρία σου. Ναι. Ο Γιώργος σου είπε ότι η κοπέλα είχε συνάψει σχέση με έναν Αλβανό το διάστημα που είχαν οι δυο τους χωρίσει. Ναι. Γιατί η μητέρα δεν γνωρίζει κάτι. Ίσως αυτό, αυτό το πρόσωπο... Δεν γνωρίζει η μητέρα της κοπέλας, γιατί εγώ με την κοπέλα, ας πούμε, την ήξερα φατσικά, τη φυσιογνωμία της, αλλά δεν ήμουν στον κύκλο. Γιατί τον τελευταίο καιρό, όταν, επειδή ο Γιώργος χώριζε, θα ξανάβρισκε με την κοπέλα για αυτά, και επειδή είχε και το παιδάκι με το άλλο παλικάρι, να ψιλοντρεπότανε δηλαδή να μας την εμφανίσει στους φίλους του. Ναι, η μαρτυρία αυτού του προσώπου, γιατί ο Γιώργος πριν πεθάνει σου είπε ότι είχε σχέση με έναν Αλβανό, ναι, όσο χωρίσαμε. Και ποιο είναι αυτό το πρόσωπο? Είναι πρόσωπο που ζει στο νησί, στη Σαλαμίνα? Είναι πρόσωπο που έχει φύγει από το νησί? Θα πρέπει λίγο να το ψάξουμε, να δούμε, γιατί μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει κάποια σημαντική μαρτυρία να καταθέσει για την υπόθεση. Για να μου το πρόσωπο του πρέπει να άκου, αγαπητέ φίλε. Θα έρθει ο Παναγιώτης ο Σουρέλης σήμερα στην Σαλαμίνα να σε βρει, ναι, από κοντά. Ωραία. Εντάξει. Να τον βοηθήσεις και στην έρευνά του, να καταγράψουμε ό,τι άλλο γνωρίζεις, γιατί η εκπομπή πρέπει να τελειώσει. Θα έρθουμε πάλι κάτω και θα συνεχίσουμε την έρευνα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και μαρτυρίες που βγαίνουν στο φως, αναξιοποίητα. Και συνεχίζω να διερωτώμε. Μας κάνει εντύπωση η αστυνομία. Δεν έχει δώσει την απαιτούμενη σημασία σε αυτή την υπόθεση. Και δεν ταξίζουν αυτές οι δύο οικογένειες εδώ να ζουν στο σκοτάδι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και αύριο το ρεπορτάζ και την έρευνα για την υπόθεσή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για σήμερα. Να ευχαριστήσω θερμά και το University of Indianapolis της Αθήνας που είναι εδώ, που έχουν έρθει κοντά μας τα παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον διαγωνισμό, λόγω του θέματος σήμερα δεν τον κάναμε, δεν κληρώσαμε τα 10.000 ευρώ καθόλου. Είναι λογικό λόγω της φύσης του θέματος. Όμως αύριο θα πούμε το διαγωνισμό για να δούμε πότε θα γίνει και η κλήρωση. Γιατί κανονικά έπρεπε να την έχουμε κάνει σήμερα. Όχι, την Παρασκευή θα γίνει. Ωραία. 90-11-51-51-51. Να δώσω τα τηλέφωνα για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει. 90-11-51-51-51. Εμέσω SMS, τα φένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Ευχόμαστε να έχετε μια καλή επιτυχία όσοι δοκιμάσετε την τύχη σας, και ένα καλό απόγευμα σε όλους.